Όπως πολύ σωστά λένε, η τρέλα δεν πάει στα βουνά, πήγαν όμως οι δέστε του στο Shark Show. Λαμπεροί καλεσμένοι, πολύ τραγούδι και αρκετό ποτό είναι τα στοιχεία που συνθέτουν το σκηνικό μας και φύγαμε για να δούμε παρασκήνια. Είμαστε έξω από το καμαρίνι της Ναταλίας Γερμανού, η οποία μας λέει πάρα πολύ ευγενικά: μην με ενοχλείτε, εκτός και αν έχετε κάτι καλό να μου πείτε. Εντάξει, κάτι της είπαμε και εμείς, πάμε όμως να δούμε τι μας είπε αυτή. Θα δείτε πράγματα που δεν τα πιστεύετε, ειδικά σήμερα, γιατί έχουμε να κάνουμε με τους καλλιτέχνες που έκαναν τις περισσότερες πωλήσεις με το ντεμπούτο άλμπουμ τους, δηλαδή με το πρώτο άλμπουμ της καριέρας τους. Εκτός από ονόματα τα οποία όλοι περιμένουμε ίσως να δούμε μέσα στο chart, όπως είναι ο Αντώνης Ρέμος, όπως είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όπως είναι κι άλλοι, μην κάψω τώρα παραπάνω. Ο Γιώργος Τσαλίκης βεβαίως είναι μέσα αυτό. Αγάπη μου, την αλήθεια λέω. Διότι το παιδί αυτό έκανε τον πρώτο του δίσκο, είπε το με χαλάει, έκανε την πλατίνα του και έφυγε. Απογειώθηκε και συνεχίζει να ύπταται. Υπάρχουν και κάποιοι καλλιτέχνες που πραγματικά δεν περιμένετε να δείτε. Γιατί είναι καλλιτέχνες που έχουμε να τους δούμε πάνω από 25 χρόνια. Και στις πίστες και στην ελληνική τηλεόραση. Θα τους δούμε σήμερα εδώ. Και θα τους δούμε σήμερα εδώ να τραγουδάνε live για το chat show αποκλειστικά. Ποιο είναι το αγαπημένο μου, του Γιώργου. Αφού είναι μπροστά ο Γιώργος, τι θα πω. Του Χατζηγιάννη. Όλα τα παιδιά τα αγαπάω βέβαια, ξέρεις. Αλλά πιστεύω ότι το με χαλάει, το οποίο θα τα ακούσουμε κιόλας σήμερα, ήταν τεράστια επιτυχία της εποχής, τεράστια επιτυχία ακόμα και σήμερα. Νομίζω ότι τα πατώματα, το νέο τραγούδι του Γιώργου, βαδίζει στα βήματα του με χαλάει. Δέστε τους για το Chart Show, το μεγαλύτερο πάρτι στην ελληνική τηλεόραση. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έρχομαι δεύτερη φορά σήμερα. Όχι μόνο να καθίσω σε αυτό το πολύ ωραίο καναπέ και να διασκεδάσω, αλλά και να τραγουδήσω το με χαλάει. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Σαν το Σρόιτερ δεν είμαι εντυμένος, ναι. Λίγο, Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Δέστε τους εδώ, από το Chart Show. Και είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης. Όπως λέει Λιάκη, είναι το δελτίο ειδήσεων μου. Το Chart Show είναι μια εκπομπή η οποία είναι πάρτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν, είναι άνθρωποι που έγκυρα βγαίνουν τα αποτελέσματα. Δεν είναι ότι επιλέξανε τηλεθεατές, που και αυτό είναι σεβαστό, ή κάποια εκπομπή καλεί τους αγαπημένους της. Οπότε αυτό από μόνο του το γεγονός δίνει στην εκπομπή μια βαρύτητα. Από την άλλη, να σου πω για την Ναταλία. Η Ναταλία. Βάζει και μουσικούλες εσύ. Έρωτα ζωής είναι η Ναταλία, όχι ερωτικό πονηρό, την αγαπώ, είναι κουμπάρα μου, είναι φίλη μου, είναι συνοδοιπόρος μου, είναι το τυχάκι μου, είναι από τα πιο σημαντικά πρόσωπα που έχω γνωρίσει σε αυτά τα 11 χρόνια που κάνω αυτή την όμορφη αλλά άχαρη δουλειά. Κάθε 2 χρόνια εγώ που κάνω αλλαγή στο σπίτι, το μόνο που έχει κάνει η Ναταλία είναι με μικρανία να βγει στο μπαλκόνι και πει σε παρακαλώ, άσε με άλλο ένα 2 ώρο να κινηθώ και μετά γκρέμισε το. Αστυνομία δεν έχει περιποθέσει. Όχι, δεν υπάρχει αστυνομία με την Ναταλία. Με την Ναταλία είναι ο δρόμος ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Καταρχήν θέλω να μου πείτε αν πίνετε. Όχι ιδιαίτερους. Σήμερα θα αναγκαστείτε να πιείτε, το ξέρετε. Γιατί είναι υποχρεωτικό. Βότκα ειδικά να με βάλεις να πιω και δεν θες να είσαι μπροστά στο πώς θα γίνω με τίποτα. Η Ναταλία δεν έχει τύχει να γνωριστώ ποτέ με την Ναταλία. Εδώ θα γνωριστούμε σήμερα. Αλλά τη θεωρώ ένα εξαιρετικό πλάσμα. Τη συμπαθώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι κάνει πολύ ωραία αυτό που κάνει και είναι πολύ αυθόρμητη, είναι πολύ αληθινή, πολύ άνετη και έχει και πολύ αξιοπρέπεια σε αυτό όλο που βγάζει. Πώς νιώθετε που τόσους δίσκους μετά, τόσα στυλ μετά, το πρώτο σας τραγούδι τραγουδιέται ακόμα παντού? Να μου κάνει εντύπωση, γιατί πολλά από τα παιδιά που τραγουδούν το τραγούδι αυτό, το δακτυλικά που κόμματα, όπως και το Σκάσε από το ίδιο άλμπουμ, ήταν αγέννητα. Όχι αγέννητα, απλά ήταν ούτε στη σκέψη δεν ήταν ακόμα. Λοιπόν, και μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο το ότι πώς μπορεί να ταυτιστεί ένα παιδάκι, ας πούμε, ένας έφηβος, έτσι, που ήταν αγέννητος τότε που κυκλοφόρησε το τραγούδι,
με ένα τέτοιο τραγούδι που σημαίνει ότι είναι, εκεί είναι, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Το δείχνει ότι είναι διαχρονικό. Ναι, ο δημιουργός του έχει κάνει τεράστια δουλειά. Αισθάνομαι πολύ καλά. Ξεκίνησε για 17 χρονών, 18, 17 μισή, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Για αυτήν την ηλικία που ξεκίνησε και αυτό που είχε γίνει ήταν κάτι που στα πιο τρελά μόνο θα φανταστεί. Και το τραγούδι βλέπω κάτι όνειρο. Δεν ξέρω ακριβώς σε ποια θέση είμαι, αλλά τουλάχιστον και μόνο που είμαι μέσω 30, με τιμάει και είναι ευχάριστο αυτό. Και επειδή το θέμα της εκπομπής είναι... Δίσκοι που έγιναν χρυσή και ήταν και πρώτος δίσκος για τον τραγουδιστή ή την τραγουδίστρια. Σας άφησα το καλύτερο για το τέλος. Αφιερωμένο σε όλους όσοι... Ας μην τα πω εγώ καλύτερα. Κύριε Σαλαμπάση μας. Από την καρδιά μου το λέω, σ' όσους μας ακούνε, σ' όσους κλάψαν αυτό το τραγούδι, σ' όσους θα κλάψουν αυτό το τραγούδι. Σ' αγαπάω μακούς, σ' αγαπάω μακούς, σ' αγαπάω, σου λέω, είμαι μόνος μακούς, είμαι μόνος μακούς, σ' έχω ανάγκη, πεθαίνω.